Στη σκηνή του Dancing with the Stars, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Νίκος Μουτσινάς έβαλαν φωτιές στα πατώματα ως το απόλυτο χορευτικό ζευγάρι. Στο θέατρο οι δυο τους είναι συνάδελφοι αγαπημένοι. Τα έχω πει όλα. Προχθές με φώναζε λάσκαρη. Τι έκανες? Γύρναγα. Στη ζωή είναι κολλητοί και βγάζουν τα ισοψυχά τους στον Τάσο Τρίφωνος για λογαριασμό Κυπριακού καναλιού. Όταν η συζήτηση πάει στη σχέση, η Ζέτα ρίχνει την πρώτη βόμβα. Λάθος επιλογές. Ναι, κάποιες επιλογές που αν το σκεφτόμουν τώρα μπορεί και να με τις είχα κάνει. Εντάξει, είναι ηλικίες άλλες. Άλλες ηλικίες. Άλλες ηλικίες. Αν είσαι φοβερά υπομονετικός, κάποια στιγμή πας και στο στάδιο του χάνω και λίγο το χρόνο μου. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Επειδή ξέρω που πήγε το μυαλό σου, βέβαια, σε έναν αμέσο. Όχι, όχι, συγκεκριμένα το μυαλό σου, αμέσως, τάσο, ξέρω, ξέρω, ξέρω που πήγε το μυαλό σου, δεν εννοώ αυτό, δεν που πήγε το αυτό. Μυαλό σου. Έχω περάσει τα 30. Αλήθεια. Έχω σχέσει από 17 χρονών, δηλαδή θα μπορούσα να... Πάνε μακροχρόνιες όμως. Δεν μιλάω για τις μακροχρόνιες σχέσεις. Αναφέρουμε αλλού. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Τόσο σε τελευταία στιγμή το υπονοούμενο για τον πρώην αγαπημένο της, αλλά κάθε φορά που τη ρωτάνε πότε θα ντυθεί νύφη, γίνεται έξαλλη. Αυτό με έχει κουράσει και με έχει εκνευρίσει το γεγονός ότι μπορεί να περνάει και προς τα έξω ότι το δημιουργώ εγώ. Αυτό ότι μπορεί και να μ' αρέσει κιόλας, ας πούμε. Όχι μπορεί, είναι σίγουρο. Α, είστε σίγουροι, βέβαια, το είδατε με τα μάτια σας, ναι. Η συνέντευξη συνεχίζεται και η δεύτερη βόμβα σκάει από τον Νίκο Μουτσινά όταν αποκαλύπτει τους λόγους που τον οδήγησαν στον καναπέ του ψυχολόγου. Όμορφος κόσμος ότι είχα πάει πρώτη φορά. Τότε είχα πάει πρώτη φορά γιατί είχα αισθανθεί όχι εξαιτίας του Γρηγόρη μόνο. Όχι εξαιτίας του Γρηγόρη μόνο. Είχα σταθεί λίγο περίεργα. Παιδιά, εσύ μωρέ. Κάτσε σε μας. Is Honolulu there or Hawaii? Hawaii. This is Hawaii. Τρελό το παρασκήνιο πίσω από τα ξεκαρδιστικά γέλια του πρώην τηλεοπτικού διδύμου.